Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Την προσεχή Δευτέρα 20 Μαΐου ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβόλης αιτήσεων για την ένταξη στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς τα πρώην ασφαλιστικά ταμεία και θα παραμείνει ενεργή ως το τέλος Σεπτεμβρίου. Η πλατφόρμα θα ενημερώνει τον ασφαλισμένο για το πώς διαμορφώνεται η νέα οφειλή του μετά το κούρεμα των προσαυξήσεων και το κούρεμα της βασικής οφειλής που προβλέπεται για πρώτη φορά. Ο ασφαλισμένος θα έχει τη δυνατότητα ωστόσο να επιλέξει αν δεν θέλει το κούρεμα της βασικής οφειλής και θέλει να την αποπληρώσει ολόκληρη προκειμένου να έχει υψηλότερη ανταποδοτική σύνταξη στο μέλλον. Τους στόχους του στρατηγικού σχεδίου μετασχηματισμού σε ορίζοντα τετραετίας παρουσίασε η Εθνική Τράπεζα σε επενδυτές στο Λονδίνο. Στόχος της Εθνικής είναι να αναδειχθεί μέχρι το 2022 σε μια υγιή και κερδοφόρα τράπεζα, προσιλωμένη πάντα στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Μετά το τέλος της συνάντησης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μιλωνάς, τόνισε μεταξύ άλλων: «Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι από την σημερινή ημέρα, όπου η προσέλευση των εκπροσώπων των μεγαλύτερων οίκων επενδυτών παγκοσμίως και το ενδιαφέρον που έδειξαν για το στρατηγικό μας σχέδιο ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας. Αποτελεί πεποίθησή μου ότι το πρόγραμμα μετασχηματισμού θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναδείξουμε την τράπεζά μας ως το κορυφαίο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας, με αρρωγό την ισχυρή δέσμευση των ανθρώπων μας και στόχο την ενδυνάμωση των μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας με τους πελάτες μας. Είμαι βέβαιος ότι θα δημιουργήσουμε και πάλι την τράπεζα που προσφέρει αξία σε πελάτες, μετόχους, εργαζόμενους και στην κοινωνία. Την τράπεζα που επιλέγουν και αγαπούν όλοι οι Έλληνες. Η πλήρης παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου είναι διαθέσιμη στο nbg.gr. Αγώνα δρόμου θα πρέπει να κάνουν το Σαββατοκύριακο τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις για να προλάβουν να αλλάξουν τις τιμές στα προϊόντα τους, καθώς από την Δευτέρα 20 Μαΐου θα ισχύσει η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση και την ενέργεια. Από το 24% στο 13% λοιπόν σε βασικά είδη διατροφής, από το 24% στο 13% και στην εστίαση, με εξαίρεση την διάθεση αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων, και από το 13% στο 6% στην ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και την τηλεθέρμανση. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον γενικό δικτυμόνα και μέτρησε 728,36 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,25% σε πτώση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.